Παίρνουμε κύριο μια δολοφονική μηχανή. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το αεροδρόμιο. Η οδική άξονα στο σιδηρόδρομο. Να αξιοποιηθούν προκειμένου να μεταφερθούν Ρωσίας. Στο πλαίσιο της άσκησης Defender, δεκάδες ελικόπτερα, άρματα μάχης, χιλιάδες στρατοϊκά στρατεύματα θα περάσουν από την περιοχή μας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στο νατοαμερικανικό άρμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα μέσα από την όξυνση των αντιπαραθέσεων στην περιοχή. Όλο αυτό το μόνο που κάνει είναι να στοχοποιεί το λαό, να στοχοποιεί την περιοχή μας, την πόλη μας, προκειμένου να γίνουμε στόχος μέσα σε ξένα αντιπαρατεθέμενα συμφέροντα. Έξω το ΝΑΤΟ! Να φύγουνε οι βάθοι, να πιάσουνε το χι, είσαι ενέργαση. Καλούμε κάθε άνθρωπο που προβληματίζεται από τις εξελίξεις να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Να συμπορευτούμε μαζί, προκειμένου να εκφραστεί όσο γίνεται πιο μαζικά εναντίον μας στο να γίνει το λιμάνι και η περιοχή μας ορμητήριο θανάτου. Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση στην οργανωμένη πάλι και αντίσταση των λαών της περιοχής, στη συνεργασία μεταξύ των λαών κόντρα στους ανταγωνισμούς μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων, κόντρα στα συμφέροντα που γεννούνε τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, την νεολαία σε αγωνιστικό ραντεβού την Πέμπτη το απόγευμα στις 5.30 μπροστά στο Δημαρχείο. Να δώσουμε ένα πρώτο μήνυμα αντίστασης. Να πούμε ότι δεν θέλουμε τις βάσεις τους, δεν θέλουμε τους πολέμους τους. Ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα θύματά τους, απαιτώντας εδώ και τώρα απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών προκειμένου να πάρουν στις χώρες προορισμούς τους. Εδώ και τώρα καμία δομή ούτε στην Αριστιάδα ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.